Καλησπέρα, σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνουμε update μια συσκευή Samsung είτε σε Lollipop είτε σε KitKat χωρίς να ακυρώνουμε την εγγύηση, δηλαδή να γράφει το NOX 0H1. Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η ίδια σχεδόν σε όλες τις Samsung συσκευές, στις πιο πρόσφατες τουλάχιστον, και είναι πολύ εύκολη και αρκετά γρήγορη. Το μόνο ίσως που κρατάει λίγη ωρίτσα παραπάνω είναι το να κατεβάσουμε τη ROM ή αλλιώς το update για το κινητό μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ξεκινάμε εννοείται με σβηστό κινητό. Πατάμε volume down, home και power. Τα κατάμε πατημένα μέχρι να ανοίξει το κινητό και να μας βγάλει αυτή την οθόνη. Λέει warning, bla 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 bla, δεν μας νοιάζει καθόλου. Πατάμε volume up. Μας βγάζει σε αυτή την οθόνη. Λοιπόν, σε αυτή την οθόνη, μισό λεπτό να κάνω και focus, αν γίνεται και τόσο κοντά βέβαια. Μάλλον. Λοιπόν, μας βγάζει εδώ πέρα το μοντέλο της συσκευής μας, το οποίο στη δικιά μου περίπτωση είναι το SM910F, αλλιώς Note 4 με Snapdragon. Μας λέει ότι έχει νέο official ROM, System Status Official, και εννοείται ότι το NOX Warranty Void είναι 0H0. Άρα, από ό,τι βλέπετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την εγγύηση. Σε αυτό το site τι κάνουμε? Συνδέουμε μια USB του υπολογιστή μας στον υπολογιστή και την άλλη άκρη στο κινητό. Πω και πέρα το κινητό, άχρηστο. Λοιπόν, αφού λοιπόν ο υπολογιστής βρει το κινητό μας και το κάνει install τους drivers τουλάχιστον, περιμένουμε εδώ πέρα, ανοίγουμε Chrome. Αφού ανοίξουμε το Chrome, πηγαίνουμε στο live.samsung.updates.com. Εδώ πέρα ό,τι update βγαίνει για κινητό Samsung μπαίνει σχεδόν κατευθείαν σε αυτό το site. Πάνω δεξιά σε αυτό το site, εδώ πέρα δηλαδή, διαλέγουμε την συσκευή μας, στην περίπτωσή μου SM910F. Λοιπόν, SM910F CF. Ωραία. Εδώ πέρα κάνω και λίγο zoom. Έχει λίστα με διάφορες ROM. Πώς ξεχωρίζουμε τώρα τις ROM? Όλες εννοείται είναι για το ίδιο κινητό. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε εδώ πέρα, εδώ πέρα μας δείχνει τι έκδοση είναι η ROM. Από, άμα δείτε εδώ πέρα κιόλας ανεβαίνει και ανεβαίνουν και τα γράμματα D, συνεχίζει D, μετά πάει E και πιο τελευταία που έχει βγει είναι η F. Αυτή τώρα που είναι C εδώ πέρα πάει να πει ότι είναι πιο παλιά έκδοση από αυτή που είναι E, E, F, E, δεν ξέρω, δεν μπερδεύω τα γράμματα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αυτό που κοιτάμε πάντα είναι να κατεβάσουμε τη πιο τελευταία ROM στην περίπτωση αυτή εδώ πέρα που είναι η F. Τα νουμεράκια στο πλάι συνήθως δεν έχουν καμία σημασία. Και άμα πάμε το ποντίκι πάνω από το region, μας βγάζει από κάτω εδώ π.χ. Finland. Το συγκεκριμένο λάθος δεν είναι Finland, είναι Nordic region, δηλαδή όλες οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Σκανδιναβία δηλαδή. Μετά από κάτω το άλλο μας λέει Germany είναι της O2, το άλλο είναι Ισπανία γενικά. Αλλά προσοχή, τώρα δεν ξέρω αν θα βρω κιόλας εδώ πέρα. Υπάρχουν κάποιες από αυτές εδώ πέρα τις region οι οποίες δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμα είναι κάποια τέτοια, δεν την ακουμπάμε αυτή η ROM, γιατί τότε θα χάσουμε την εγγύηση. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, όλες είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα εννοείται. Τώρα, ποια είναι η διαφορά? Α, π.χ. εδώ πέρα έχει βγει για την Ελλάδα η EUR, που είναι η non-branded, δηλαδή δεν είναι ούτε Cosmote ούτε Vodafone. Τώρα, όταν να περάσω την τελευταία έκδοση, π.χ. εδώ πέρα, Finland, τέλος πάντων, Nordic region που έχουμε πει. Αυτό που κοιτάω είναι καθαρό. Πάει να πει δεν είναι κάποια εταιρεία. Το από κάτω π.χ. λέει Germany O2. Άρα σίγουρα θα έχει σαβούρα τη O2 αυτό εδώ μέσα. 1000%. Οπότε ή το παραβλέπω ή την κατεβάζουμε κιόλας άμα θέλουμε. Άμα δεν και καλά θέλουμε να κατεβάσουμε κάποια καινούργια έκδοση και δεν υπάρχει άλλη, βγάζουμε τη σαβούρα αν γίνεται, αν δεν κάνουμε απεγκατάσταση. Αλλιώς να αφήνουμε μέσα, γιατί εντάξει, συνήθως δεν είναι για τίποτα σπουδαίο. Οπότε προχωράμε, π.χ. θα ανακατεβάσουμε την, ναι, εδώ πέρα. Πηγαίνουμε στην άκρη δεξιά που λέει Download, πατάμε Click, διαλέγουμε ή Rapid Gator ή UL.2
Εγώ συνήθως προτιμώ UL2, για κάποιο λόγο είναι λίγο πιο γρήγορο. Βέβαια θα πάρει πάλι καμιά ώρα. Πατάμε free download και μπλα 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 τα γνωστά. Αφού λοιπόν κατέβει το αρχείο, το οποίο θα είναι ένα RAR αρχείο, μόνο που δεν φαίνεται, τώρα φαίνεται, το οποίο θα είναι ένα RAR αρχείο, το κάνουμε extract, εγώ το έχω κάνει ήδη extract, και μας βγαίνει αυτό το αρχείο εδώ, αυτός ο φάκελος, συγγνώμη, εδώ πέρα. Ανοίγουμε το φάκελο και εδώ μέσα είναι η ROM του κινητού. Μέχρι εδώ όλα καλά. Μετά πρέπει να κατεβάσουμε το Odin, το οποίο πάλι θα είναι σε ένα αρχείο ZPRAR, και αυτό κάνουμε extract, θα το ανοίξουμε και θα μας δείξει εδώ πέρα ότι είναι συνδεμένο στην COM4. Σε εσάς μπορεί να είναι στην COM3, COM2, COM8, δεν έχει σημασία, είναι ανάλογα τη USB στην οποία έχετε συνδέσει το κινητό σας. Εδώ πέρα δεν πειράζουμε τίποτα στα κουτάκια, τα αφήνουμε όσα έχει. Το μόνο που κάνουμε είναι να πατήσουμε το PDA, επιλέγουμε τη ROM που έχουμε κατεβάσει και έχουμε κάνει extract και πατάμε open. Θα συνεχίσω το βίντεο σε λίγο, καθώς τώρα θα πρέπει να περιμένουμε να κάνει check το Odin. Αφού λοιπόν το Odin τελείωσε τον ένοχό του και μας είπε finished successfully, όπως γράφει και εδώ πέρα, το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να πατήσουμε το start. Αφού θα αρχίσει να γράφει κάποια πραγματάκια εδώ πέρα, θα περνάει διάφορα αρχεία του συστήματος, θα ξεκινάει να περνάει και το system.img, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο αρχείο. Θα προχωρήσω το βίντεο γιατί αυτή η διαδικασία κρατάει περίπου κάνα 5 λεπτό. Τα λέμε σε λιγάκι. Αφού το Odin τελειώσει να περνάει το system.img.ext4, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο αρχείο, εδώ βλέπουμε και την πρόοδο, όπως την βλέπουμε και στο κινητό, θα κάνει αυτόματα reboot, γιατί εννοείται είναι τικαρισμένο αυτό εδώ πέρα. Θα μας βγάλει το reset εδώ πέρα, θα πει ότι έγινε και remove το κινητό, οπότε τώρα το κινητό κάνει επανακίνηση και θα βλέπετε κάτι τέτοιο στο κινητό σας. Αφού λοιπόν κάνει και αυτή τη διαδικασία το κινητό, μετά θα επανέρθει και θα κάνει κανονικά επανεκκίνηση και πλέον είστε με την αναβαθμισμένη έκδοση του κινητού σας, είτε είναι Lollipop είτε είναι KitKat. Α, και κάτι που ξέχασα. Θα κάνει μια αναβάθμιση εφαρμογών. Στη δικιά μου περίπτωση δεν το κάνει γιατί έχω περάσει ήδη την τελευταία έκδοση. Οπότε αυτό θα πάρει άλλο κανένα δεκάλεπτο περίπου. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας, πέραν του download, γύρω στα 20 λεπτά για την όλη διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι άλλα θέλετε να με ρωτήσετε, γράφετε το κάτω στα comments. Ευχαριστώ, γεια σας.